Λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, τα κοτοπουλάκια μας τα φοβερά του Νητσιάκου τα έχω ανεβάσει στο Instagram. Κάντε like, κορίτσια αγαπημένα. Και 5 από εσάς θα κερδίσετε από 20 κιλά κοτόπουλα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νητσιάκο και όλη την οικογένεια. Γιατί έχει ωραία και δεμένη οικογένεια. Και αυτά μας ενδιαφέρουν. Όλα μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν. Να κάνω μια καταγγελία που σε αφορά. Τι. Ο Ελληνοφρένειας είναι καψούρης μαζί σου. Αυτό νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι. Καλά, γελάσαμε με τον Τζολιά. Πολύ. Πολύ. Γιατί ρε Γρηγόρη, πώς το έβγαλες το συμπέρασμα, πες μου και εμένα να τον βλέπω με άλλα μάτια. Έτσι. Του δίνεις έμπνευση, Ελένη. Όταν μια γυναίκα δίνει έμπνευση σε έναν άντρα, κρύβει και άλλα πράγματα. Ξέρεις τι έπαθα προχθές, έφυγα από εδώ, ήταν Πέμπτη, ξέρω την ημέρα των γυρισμάτων. Ανοίγω την πόρτα, απέναντι από το καμαρίνι μου είναι το στούντιο των ειδήσεων. Εκεί όμως κάνει κάποια γυρίσματα και ο Τσολιάς μας. Επειδή ξέρω ότι πάει κάθε Πέμπτη, είχα έμπνευση αυτή την Πέμπτη, μπαίνω μέσα, ήταν ένας και του είχαν φορέσει ένα σιντόνι. Νόμιζε ήταν ο Τσολιάς. Πάω από πίσω, να κάνω μια αγκαλιά και αρχίζω να το χαϊδεύω. Επ, του λέω, τι κάνεις εδώ. Και να λέω, δεν είμαι εγώ αυτός που θέλετε, αλλά δεν πειράζει, συνεχίστε. Λέω, καλά.